close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Λίγο διαμορφωμένος ο χώρος μας. Ευχαριστούμε πολύ σε αυτό και τον Νικόλα και την Alpha Park Milano για την συνεισφορά της. Θα δείξουμε σήμερα κάποια μικρό tips για μαλλιά, όχι τόσο μακριά, για να μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας με μικρά, απλά πιασηματάκια. Έχουμε φορμάρει νωρίτερα το μαλλί, οπότε κατευθείαν πάμε να δημιουργήσουμε ένα χτενισματάκι. Απλό, κλασικό και διαχρονικό. Παίρνουμε με τσιμπηδάκια. Στην κούκλα βέβαια δεν δείχνει τόσο ωραία όσο δείχνει σε φυσικό μαλλί. Και απλές βίδες όπως λέγαμε. Εδώ βλέπουμε και τους χρωματισμούς μας. Θα υπάρξει βιντεάκι που δείχνει πώς φτιάχνουμε τα χρώματα τα συγκεκριμένα στην κούκλα, ποια τεχνική ακολουθούμε. Πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο. Όγκο μπορούμε να κάνουμε όσο θέλουμε, όσο μας αρέσει. Και έχουμε αλλάξει γρήγορα και εύκολα το πρόσωπό μας. Σε αυτό το μήκος μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
εδώ σήμερα αποφασίσαμε να δείξουμε κάποια μικρά tips για να αλλάξουμε λίγο το στυλ μας. Το γνωστό σε όλους μας μηχάνημα η πρέσα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο βολικό, βοηθητικό και για το σπίτι. Αφού την ανάψαμε και την αφήνουμε για ένα λεπτάκι να ζεσταθεί, θα πούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε φορμάρει το μαλάκι μας, έχουμε κάνει ένα απλό φορμάρισμα με λίγο όγκο, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ένα κλασικό χτενισματάκι, ούτε καν δηλαδή χτένισμα σε κάποιες κυρίες, που βγαίνει από το συγκεκριμένο κόψιμο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε λίγες, ένα μικρό κυματισμό στο μπροστινό σημείο, οπότε κατευθείαν έρχεται και αλλάζει η εικόνα μας. Παίρνουμε το φίτσες, ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία μας εσωτερικά και τοποθετώντας τη λαβή αρχίζουμε και γυρίζουμε γύρω γύρω αφού έχουμε πιάσει εσωτερικά το μαλλί μας. Το ίδιο κάνουμε, επαναλαμβάνουμε και σε άλλη του φίτσα. Όσο πιο πολύ το γυρίζουμε και πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία, μπουκλάρει. Το ανοίγουμε να έρθει να ενωθεί με το πίσω μέρος. Δημιουργούμε και εδώ ένα μικρό κυματισμό. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και την άλλη πλευρά. Θέλω πιο ψηλά, το ξεκινάω από πιο ψηλά, διαφορετικά μόνο στο κάτω μέρος. Ανάλογα τι θέλω να δώσω, τι στυλ θέλω να δώσω. Κάνω ένωση και κάνω και το κομμάτι της φράτσας. Παίρνω μία τουφίτσα, την ξεμπερδεύω σε περίπτωση που έχει κουμπάκια, τοποθετώ τις πλάκες ενδιάμεσα και γυρίζω. Απλά και όμορφα. Και έχω ένα όμορφο μπουκλάρισμα.
δεν μας παίρνει πέρα από λίγα λεπτά και έχουμε δημιουργήσει ένα τελείως διαφορετικό σχήμα και μια τελείως διαφορετική εικόνα στο πρόσωπό μας. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.